Δημήτρη η Μιστακίδη, σε καλωσορίζουμε στο στούντιο του 2020. Καλώ σα βρήκα. Ε, λέγαμε και έξω ότι. Ε, πριν, πριν από δύο χρόνια έγινε το 2020, δημιουργήθηκε σαν site και θυμηθήκαμε ότι ήσουν η πρώτη μα γραπτή συνέντευξη στο culture κομμάτι. Οπότε, ευχαριστούμε για, για όλα αυτά. Εγώ ευχαριστώ και εύχομαι να έκανα καλό ποδαρικό. Θυμάμαι τη συζήτηση που κάναμε για το Μίλα πριν από δύο χρόνια και μου είχε πει κάτι που θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Μου είπε ότι ε, αυτά που ήθελε να πει στα παιδιά σου τα είπε μέσα από αυτό το τραγούδι. Ναι, ναι ακριβώ έτσι έγινε. Γι' αυτό τον λόγο γράφτηκε βασικά. Δηλαδή, μετά από μια κουβέντα που είχα με τα παιδιά μου, είχα διαπιστώσει ότι δεν γνώριζαν πολλά πράγματα από αυτά που είχαν συμβεί στην κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Και επειδή για άλλου λόγου που μέσα στο δίσκο, φαντάζομαι στι ζωέ για το δίσκο θα τα πούμε, ε, δεν θέλω να κουνάω το δάχτυλο πια και να λέω πράγματα σαν να είμαι ο παντογνώστη και τα δείχνω στα παιδιά. Νομίζω τα παιδιά αντιλαμβάνονται πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που νομίζουμε. Ε, αποφάσισα να γράψω ένα τραγούδι που να λέει αυτά που θέλω να ακούσουν με, με έναν τρόπο που έχουν συνηθίσει να ακούνε. Γιατί ακούγαν και τα δύο hip hop τότε. και μου, μου έκανε εντύπωση ότι ξέραν όλα τα λόγια που είναι πάρα πολλά. Και έτσι έγραψα αυτό το τραγούδι. Βέβαια, το, το Μίλα δεν ε, συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ. Το, ε, όχι, ναι. το Μόρσο, έτσι λέγεται. Ωστόσο, ποια ήταν η πορεία που ακολούθησε από το Μίλα, που ήταν κάτι σαν ε, μια εμφάνιση του τραγουδοποιού Δημήτρη Μισταϊκήδη μέχρι την κυκλοφορία του άλμπουμ. Ε, ε, έβγαλα ακόμα δύο-τρία τραγούδια για διάφορου λόγου. Δηλαδή, κάθε φορά που κάτι συνέβαινε και θεωρούσα ότι με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βοηθήσω σε κάτι. Παραδείγματο χάρη ένα ε, τραγούδι που έτσι είχε μεγάλη διασπορά στα social media ήταν το ένσημο του Μάρτη. Ήταν ένα τραγούδι που έγραψε όταν ε, είχε ξεκινήσει η καραντίνα και η μουσική μείναν απ' έξω από όλα τα βοηθήματα που έδινε η κυβέρνηση. Έγραψε ένα τραγούδι λοιπόν που έλεγε πως για κάποια ένσημα που δεν έκανα ας πούμε έχω μείνει απ' έξω από όλο αυτό το... Την, την υποστήριξη που υπάρχει από την κυβέρνηση. Στην ουσία, δηλαδή, έλεγε ότι η μουσική και οι καλλιτέχνε γενικότερα ήταν αόρατη σαν ομάδα, κοινωνική ομάδα τότε στα μέτρα που έπαιρνε η κυβέρνηση. Ε, έγραψα δύο-τρία τέτοια. Έχω γράψει ακόμα ένα τότε στη δίκτυα του Ζακοστόπουλου, έγραψα ένα για τη Θεσσαλονίκη και είδα ότι όταν ε, αποτυπώνει στο χαρτί με τη μορφή στίχου τα, τα πράγματα που θε να πει, ίσω να είναι και πιο. Να ακούγονται και πιο πολύ. Οπότε, αυ με αυτή τη λογική, ξεκίνησα να γράφω τραγούδια για οτιδήποτε με νοκούσε και για οτιδήποτε θα ήθελα να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Το μόρφωσο στην ουσία είναι μια συλλογή σκέψεων που γίνανε τραγούδια, με σκοπό να επικοινωνήσω με του ανθρώπου που με ακούνε, για να δείξω ποιο είμαι. Ήθελα, δηλαδή, ο κόσμο να μάθει ποιο πραγματικά είμαι και τι με απασχολεί υπήρχαν έτσι σκοτεινά κομμάτια στην κοινωνία που ήθελες να τα φωτίσεις με, το, με αυτό το νέο δίσκο και να τα παρατηρούσες, να εμπνευστείς από αυτά και μετά να τα κάνεις τραγούδιε. τραγούδια. Νομίζω ότι σκοτεινό δεν είναι τίποτα. Όλοι ξέρουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Απλώς επιλέγω να μην ασχοληθούν. Είναι αυτή η νοοτροπία, ας πούμε, που κοιτάω την πάρτι Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς, σαν πολιτικό με ενοχλεί. Ε, δεν νομίζω ότι φώτισα κάτι που δεν φαινόταν. Ε. Απλά ίσω να υπογράμμισα Το γεγονό ότι έτσι κατέθεσε τι δικέ σου σκέψει μέσα από τα τραγούδια ε, είναι μια κάτι που το πιστεύει ότι μπορούμε εμεί δηλαδή να επέμβουμε στα πράγματα και να αλλάξουμε λίγο. Σαν μονάδε. Σαν μονάδε, ναι. ε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι σιγά σιγά τι πιστεύω, έτσι, απόψη μου είναι ότι αλλάζοντα καταρχήν εμεί οι ίδιοι, κοιτώντα τον εαυτό μα, μέσα μα, αλλάζοντα σιγά-σιγά ξέρεις αυτό νομίζω ότι ανοίγει σε ομόκεντρου κύκλου. Σιγά-σιγά, σιγά-σιγά, μέχρι οι διαφορετικοί ομόκεντροι κύκλοι να κάνουν ένα κοινό πεδίο πολύ μεγάλο και να δημιουργηθεί μια λειτουργική συλλογικότητα. Νομίζω ότι μόνο έτσι μπορεί να καταφέρουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Αυτό ξεκινάει που λες με μια εσωτερική διαργασία, έτσι. Εννοείται. Είναι η αφιτηρία. Η αφιτηρία είναι η εσωτερική διαργασία. Αν δεν το πιστέψει εσύ, δεν μπορεί να συμμετέχει και συνειδητά σε μια συλλογικότητα που να έχει πιο ε, στόχου μεγαλύτερου. Και να βρει στη συνέχεια μια, ένα κοινό τόπο με του άλλου. Να σε ρωτήσω, να άλλα δεχθούν. τα τελευταία χρόνια με την πανδημία, εντάξει, μα έβαλαν σε μια διαδικασία περισσότερο. Και λόγω των συνθηκών σε αυτή την ενδοσκόπηση ναι, και το εντυπωσιακό, τουλάχιστον σε μένα, έτσι λειτουργήσε. Παρόλο που ήμασταν σε απόσταση φυσική, νομίζω ότι οι συλλογικότητε λειτουργήσαν καλύτερα ε, σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, ενώ υπήρχε η φυσική απομάκρυση, προφανώ μα επέτρεψε να κάνουμε την εσωτερική διεργασία καλύτερα, και αυτό με τη σειρά του πυροδότησε μια σειρά ε, με, μεγαλύτερων ε, ενεργειών, που δημιούργησαν συλλογικότητες που λειτουργήσαν. Εγώ το λέω. Ε, Παίρνοντα σαν παράδειγμα το, το Σύλλογο Μουσικών, α πούμε, Βορειοελλάδο, το οποίο είμαι μέλο, uh -huh. ένα από τα πράγματα έτσι, που είδα να λειτουργούν. Είδα και την αλληλεγγύη, είδα την αλληλοβοήθεια, είδα τη συλλογική προσπάθεια για κάτι, η οποία λειτουργήσε. Ήταν μια πολύ υγιή αντίδραση αυτό. αυτό. Μέσα στο, σε αυτή την κλεισούρα, ήταν μια ανάγκη να αφαιρεθούμε πάλι με κάποιο τρόπο. Ήταν, αλλά πρόσεξε, νομίζω ότι αν δεν γίνεται συνειδητά, γι' αυτό ότι πρέπει να προηγηθεί η εσωτερική διεργασία. Ε, πολύ λυπάμαι που θα το πω τώρα, αλλά ε, ένα μεγάλο κομμάτι αυτή της ενέργεια που είχε, είχαμε επιτύχει τότε, αυτή τη συλλογικότητα που είχαμε πετύχει, με το που ήρθαμε στην κανονικότητα, το που λέμε κανονικότητα, χάθηκε. Δηλαδή, ε, λυπάμαι που το λέω, αλλά πάρα πολλοί λειτουργήσαν με σκοπό το προσωπικό κέρδο και την προσωπική ανάγκη. Δηλαδή, ενώ εκεί λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Έδειξε ότι πάρα πολλοί από του ανθρώπου που ήταν εκεί μέσα, όταν τα πράγματα άλλαξαν και χάθηκε αυτή η ανάγκη, που είχαν, η προσωπική ανάγκη που είχαν δηλαδή για να δεχτούν βοήθεια, εξαφανίστηκαν πάλι. Και είναι αυτό που λέω ότι οι συλλογικότητε δεν είναι για να θεραπεύουν καταστάσει, είναι για να προβλέπουν καταστάσει. Δηλαδή πρέπει να το, το πρόβλημα να, να έχει την ε, να το πω τη διορατικότητα να το βλέπει και να το προλαβαίνει. Δηλαδή, θεωρώ αδιανόητο ότι το 2023-2022 τότε χρειάστηκε να μοιράζουμε συσίτια στην πόλη, σε συναδέλφους. Αυτό έπρεπε να το έχουμε προβλέψει και με τη συλλογικότητα που είχαμε και έχουμε, δεν θα έπρεπε να επιτρέψουμε να συμβεί. Δεν θα έπρεπε να το θεραπεύσουμε δηλαδή, έπρεπε να το έχουμε προβλέψει. Την επόμενη φορά που θα Συμβεί ή μάλλον συμβαίνει ήδη και πάλι η ακρίβεια έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό που και πάλι υπάρχει αυτή η ανάγκη. Πιστεύει ότι έχουμε εκπαιδευτεί λίγο σε αυτό, Δηλαδή να. Στον... Ναι, πιστεύω ότι έχουμε εκπαιδευτεί αρκετά. Παρόλε τι διαωρέ, δηλαδή πάλι θεωρώ ότι έχει μείνει ένα πολύ μεγάλο πυρήνα που λειτουργεί πια έτσι. Γιατί κατάλαβα ότι δεν γίνεται αλλιώ. Έχουμε δει και τι δικέ σου πρωτοβουλίε αυτά τα χρόνια, τα τελευταία. Ε, έχουμε δει το, για το, το φεστιβάλ Λαϊκή Κιθάρας που. Mm. Πέρυσι, διοργανώθηκε πρώτη φορά. Βλέπουμε ότι ε, αναλαμβάνει πρωτοβουλίε. Αυτό, αυτό, όλο πώ. Ε, Τι ανταπόκριση υπάρχει σε αυτό, πώ θα βλέπει τα πράγματα. Πολύ χαιρό που κάνει αυτή την ερώτηση τώρα, γιατί θεω, έχω, έτσι, θεωρώ ότι έχω πολύ έντονη την αίσθηση του δικαίου. Θα πω λοιπόν το εξή. Ότι σοβαρό έχει γίνει για τη λαϊκή μουσική τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια, έχει γίνει με την παρούσα ε, κυβέρνηση. Με αυτό δεν εννοώ ότι η Μενδόνη, σαν κορυφή του Υπουργείου Πολιτισμού, αποφάσισε να ασχοληθεί με το λαϊκό πολιτισμό. Τι έγινε όμω. Άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα σε αυτού του φορεί κατάλαβαν τι αξία έχει και τι σημασία έχει και βοήθησαν αυτέ τι κινήσει. Να θυμίσω ότι η εγγραφή τη Λαϊκή Κεθάρα στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά, στον Εθνικό Κατάλογο, έγινε στα χρόνια τη Καρατίνα, ε, όσες φορές ζήτησα βοήθεια Για το φεστιβάλ λαϊκής κιθάρας Για το συνέδριο που είχαμε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα Την είχα Και αυτό από ανθρώπους μέσα σε αυτούς τους θεσμικούς φορείς Που κατάλαβαν Τι σημαίνει Λαϊκός πολιτισμός mm -hmm. Και συγκεκριμένα λαϊκή μουσική Οπότε θεωρώ ότι όταν υπάρχει Μια σοβαρή πρόταση Και βρεις τον τρόπο να την επικοινωνήσεις Με τους ανθρώπους που είναι εκεί μέσα και δεν μιλάω για την κορυφή τη διοίκηση εννοείται, ε, τα πράγματα συμβαίνουν. Γίνονται. Φτάνει να έχει μια σταθερά, καλή, δομημένη πρόταση. Uh -huh. Θα βρεθούν άνθρωποι να το στηρίξουν. Θα βρεθούν άνθρωποι να το στηρίξουν. Ναι. Και το άλλο, επίση, που μου κάνει μεγάλη εντύπωση και είναι και πολύ σπουδαίο, έτσι, αυτή η πλατφόρμα που έκανε για το ρεμπέτικο τραγούδι, mm. που είναι οι παρτιτούρε με το... mm. τα ρεμπέτικα τραγούδια που ξέρουμε. Ε, τι, τι βλέπεις γύρω από αυτό και πώς το, οι, μαθητές σου έτσι πώς το εκλαμβάνουν. Επειδή πρώτη φορά μου δόθηκε τόσος χρόνος ε, στον εγκλισμό ε, και ήταν και η διαδικασία της ε, που είδαμε τα προβλήματα, είδαμε πώς μπορεί να λειτουργήσει η τεχνολογία και σε συνδυασμό να συμπληρώσω εδώ Δε, δε πώ κουμπώνουν τα πράγματα μεταξύ του. Όταν ε, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια που κάναμε του απομηχανέ μουσικού. Uh -huh. Που γυρνάμε σε εγκατελειμμένα χωριά και κάνουμε γλέντια εκεί πέρα. Όταν, αν κάποιο άνθρωπο ταξιδέψει στην ελληνική επαρχία χειμώνα, θα καταλάβει πόσο εγκατελειμμένοι είναι, πόσο υπάρχουν άνθρωποι εκεί οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά που εμεί θεωρούμε αυτονόητα. Uh -huh. Να σου πω μόνο ότι είναι μια τεράστια περιοχή τη Αργιθέα, ορεινή Αργιθέα Παραμπιγκαρδίτσα, ας πούμε, που είναι πάρα πολλά χωριά, η οποία έχει 14 μόνιμου κατοίκου. Εκεί γύρω. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι, και σκέψτε το, βάλτε με το μυαλό σου, μακρισμένα νησιά, ε, άνθρωποι που ενδεχομένω έχουν προβλήματα φυσικά να, να μετακινηθούν, οτιδήποτε, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά που εμεί θεωρούμε αυτονόητα. Στο να βρω ένα δάσκαλο και να κάνω μάθημα, α mm πούμε, -hmm. γιατί μου αρέσει η μουσική, γιατί με, το, με ένα όργανο στα χέρια περνάει ο χρόνο μου πιο καλά, πιο ευχάριστο. Έτσι λοιπόν, μέσα στην καρδιά μου δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα. Να κάνω ένα σύστημα, ε, μια πλατφόρμα διαδικτυακή που να μπορεί ο καθένας να πει και μέσα από εκεί να πάρει μια εκπαίδευση σε όποιο βαθμό ε, γιατί για το ρεμπέτι. γιατί είναι μουσική που μου αρέσει. Ξεκίνησα λοιπόν καταγράφοντας το έργο του Σκαρβέιλ, που είναι ο αγαπημένο μου και σαν κιθαριστής και σαν συνθέτη. Κατέγραψα τι παρτιτούρε, άρχισα να εχογραφώ τα κομμάτια που και όλο αυτό έχουν γίνει τροπικέ αναλύσει, δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένα ολοκληρωμένο ε, σύστημα στο οποίο μπορεί να πάρει όση πληροφορία χρειάζεσαι εκτό από τι, Εκτός από την αυτή που είναι εντελώ απαραίτητη για μένα στην ε, μουσική διδασκαλία, που είναι το, η βιωματική μετάδοση. Δηλαδή δεν συγκρίνεται με τίποτα το να βλέπει το δάσκαλο σου μπροστά σου να παίζει. Αυτό δεν μπορεί να το. Και, αλλά αυτό δυστυχώ ή ευτυχώ δεν πρόκειται να αντικατασταθεί ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, δίνει όμω μια τεράστια, ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών που μπορεί να σε βοηθήσει να φτάσει σε ένα σημείο και μετά να προχωρήσει με... με, οποιονδήποτε άλλο τρόπο θέλει Θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο για να επικοινωνηθεί αυτή η μουσική και να, να τη μάθει περισσότερο κόσμο. Σου είχε μείνει μια ιστορία από αυτό που περιγράφει στην επαρχία που να ένιωσε ότι αυτό που κάνουμε τώρα έχει νόημα και ότι μεταφέρουμε, είμαστε δορυφόροι όλη αυτή τη τέχνη σε αυτού του, όλο αυτής της τέχνης, σε αυτούς τους ανθρώπους είτε από μια στοιχομηθεία, είτε από ένα βλέμμα, είτε από κάτι που να είδε και να λες εντάξει, αξίζει τον κόπο. Κόπ. Κοίταξε, θα, θα, είμαι πάλι απόλυτα ανεκρινής. Νομίζω πως ό,τι κάνουμε πρώτα δίνει χαρά σε εμάς και μετά αν το τι και αν κάνει κάτι στους άλλους ε, εγώ έχω πάρει πάρα πολλά από αυτή τη διαδικασία. Οι άνθρωποι που πήγαμε και βρήκαμε δεν είμαι σίγουρο να σου το πω. Αλλού έχω δει να υπάρχει συμμετοχή και ξέρω εγώ να έρχεται μια γιαγιούλα που ε, πήρε και μέρο στο Γκλέντι την άλλη μέρα και να σου λέει ευχαριστώ παλικάρι μου. Ξέρω εγώ, είχα χρόνια να περάσω έτσι. Α πούμε, κάποιε ώρε. Αλλά μου είχε τύχει να, να γίνεται όλο αυτό το Γκλέντι και δύο-τρει ντόπιοι να είναι μέσα, α πούμε στο καφενείο να παίζουν χαρτιά και να ενοχλούνται από όλο αυτό που συμβαίνει. Μπορεί κάποιο να του χαλάμε και την ησυχία. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σου το πω. Εγώ όμω σίγουρα α πούμε έχω πάρει πάρα πολλά και θα σου πω μια ενδεικτική α πούμε και πάρα πολύ συγκινητική στιγμή για μένα γιατί έτσι έχω και μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο, παράδοση, παραδοσιακό τραγούδι. Είχαμε πριν, πριν γίνει αυτό το γλέτι το, το δημόσιο κάλεσμα Είμαστε μια παρέα 7-8 μηχανέ που γυρνάμε στα χωριά για να δούμε πού μπορεί να γίνει αυτό. Τέλο πάντων, ανακαλύψαμε ότι συμβαίνει ένα μικρό πανηγυράκι σχεδόν οικογενειακό σε ένα πάρα πολύ απομακρυσμένο χωριό. Ήταν χωματόδρομο πολλή ώρα εκεί που πήγαμε. Και φτάνοντα με τι ε, μηχανέ εκεί, μα είδαν οι άνθρωποι, μα φωνάξανε και θυμάμαι να το λέω τώρα και να το που μπήκαμε μέσα εκεί στην αυλή που γινόταν το γλέντι. Πήγε ένα την παρέα, έδωσε χαρτούρα στην ορχήστρα και μα παίξαν το ξένοι καλωσορίσατε. Ένα, ένα τσάμικο, α πούμε, που παίζουν εκεί στην περιοχή. Για μένα αυτή ήταν κορυφαία στιγμή. Που δείχνει, δείχνει ότι αυτό ο λαό ακόμα έχει πολύ έντονο το κομμάτι τη φιλοξενία, τη ανοιχτοσύνη. Απλά για κάποιο λόγο έχει χαθεί. Μπορούμε πολύ εύκολα να το ξαναβρούμε. Αφρομέ νομίζω ότι Ε, ο Θανάσης για τι είναι, είναι πάνω απ' όλα ο φίλος, είναι ο συνεργάτης, είναι πηγή έμπνευση για σένα ως τραγουδοποιός. Τώρα, τραγουδοποιός, το, θεωρώ πολύ υπερβολή αυτό δεν το λέω τώρα για μένα. Δέκα τραγούδια έχω γράψει όλα και όλα, αλλά τι είναι ο Θανάσης, πολύ ωραίο ερώτηση, τι δεν έχω κάνει ποτέ. Κοίταξε, στην καριέρα μου έχω κάνει δύο μεγάλες συνεργασίες. Η μία ήταν με τον Νίκο τον Παπάζουγλου, που ήταν γύρω στα 14 χρόνια, και η άλλη είναι με τον Θανάση. μου πέτραμε τώρα περίπου 20 χρόνια που είμαστε μαζί. Ε, δεν ξέρω αν πρέπει να το προσωποποιήσω στο πρόσωπο του Θανάση αυτό το πράγμα όλο που συμβαίνει ή σε αυτό που συμβαίνει γύρω του Θανάση. Όταν είσαι μέλο μια ομάδα που δουλεύει με έναν τόσο εμπνευσμένο άνθρωπο, έτσι, γιατί τώρα εγώ θεωρώ ότι ο Θανάση είναι ιστορικό πρόσωπο στην πορεία τη μουσική. Όπω ήταν ο Νίκο που τη δεκαετία του 80, τέλη του 70, α πούμε, έβαλε την εκδίκηση τη και υπήρξε μια τομή στο ελληνικό τραγούδι, στην πορεία του ελληνικού τραγουδιού, θεωρώ ότι και ο Θανάσης είναι κάτι ανάλογο. Και μελλοντικά ε, οι ιστορικοί του μέλλοντο, α πούμε, οι μουσικολόγοι, θα αναφέρονται σε αυτό. Τώρα, όντας μέρο αυτή τη παρέα που λειτουργήσε πάρα πολύ εμπνευσμένα, δηλαδή για μένα αυτή η, η συνύπαρξη εκεί είναι η μοναδική ίσως μέχρι τώρα που το άθροισμα των επιμέρους αξιών είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που τις πραγματικές αξίες. Mm -hmm. Μαζευτήκαμε, πούμε, δέκα άνθρωποι που κάνουμε από δέκα και το αποτέλεσμα βγήκε χίλια, όχι εκατό. Που δείχνει τη δύναμη της συλλογικότητα έτσι, όταν, όταν, υπάρχει ελευθερία έκφραση, υπάρχει δημιουργικότητα και όλα αυτά. Ε, αυτά τα 20 χρόνια, λοιπόν, για μένα, είναι να το πω με λίγα λόγια. Ο Θανάση είναι ένα παράγοντα που άνοιξε το μυαλό μου σε πάρα πολλού τομεί. Από... από... πολιτική έκφραση μέχρι μουσική έκφραση. Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Εδώ τώρα μιλάμε και για ποιήση, δεν είναι μόνο το μουσικό κομμάτι. Μιλάμε για στίχο που είναι πολύ, σε πολύ προχωρημένα στάδια. Δηλαδή, έχει φτάσει στην τραγουδοποίηση σε πολύ ψηλό επίπεδο. Δηλαδή αυτό θέλω να πω που ίσω να λειτουργεί και ανασταλτικά για κάποιου. Δεν ξέρω. Να κάνω άλλη μια ερώτηση για το δίσκο και να σε γυρίσω και να σε πάω στον Αλέξανδρο Εμμανουιλίδη που έχει γράψει τέσσερα από τα τραγούδια του Μόρσο, του Άντμου σου. Τι είναι αυτό που σου αρέσει στον ε, Εμμανουηλίδη και τι είναι αυτό που, 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 που αισθάνθηκε ότι αυτό το πράγμα έχει σχέση με σένα. Τι είναι κάτι που εσύ μπορεί να το φέρει μπροστά, να το ερμηνεύσει. Ε... Καταρχήν, ο Αλέξανδρος ήρθε και με βρήκε και μου είπε: και, Έχω κάποια τραγούδια που θα θέλω να τα πει εσύ. Πραγματικά μπορώ, γιατί έρχονται άνθρωποι και μου λένε: Θέλουν να πει τραγούδια δικά μα. <χωχω> θεωρώ άθιο τραγουδιστή. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχω ιδέα από αυτή την πολύ σπουδαία τέχνη του τραγουδίσματο. Ό,τι κάνω, το κάνω μόνο με το συνέστημα. Και χωρί καμία τεχνική. Παρ' όλα αυτά, μου έφερε τα τραγούδια ε, ήξερα το έργο του Αλέξανδρου από πιο πριν. Γνωριστήκαμε σε ένα στούντιο τυχαία. Yeah, δεν, είμαστε, είχαμε επαφή πριν. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και για μένα, έτσι. Πραγματικά. Τον με στίγμα. Γράφει πάρα πίστος. πολύ. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι στίχοι του. Και γενικά, όσο πόσο το κοιτάω τώρα που στα πίσω, ε, ενώ μέχρι πριν μερικά χρόνια η μουσική ήταν για μένα το πρώτο πράγμα. Δηλαδή, πρώτα άκουγα τη μουσική και μετά, αν πρόσεχα του τύπου. Δηλαδή, σπάνια του πρόσεχα, και άμα θε αυτό, που να το εξακριβώσει και με άλλου μουσικού. Νομίζω ότι οι μουσικοί δεν ξέρουν τα λόγια από τα κομμάτια που μπορεί να παίζουν πάρα πολλά χρόνια. Ε, συνειδητοποίησα και μάλιστα μετά από το μήλα που έγραψα του στίχους ότι άρχισε ο στίχο να έχει πιο πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Και έτσι λειτουργήσε και στο Μόσο. Όταν λοιπόν διάβασα του ε, στίχους του Αλέξανδρου, ε, βρήκα εκεί μέσα κομμάτια που ταυτιζόμουν απόλυτα, δηλαδή σαν να ήταν δικέ μου σκέψει. Οπότε και γι' αυτό τα επέλεξα. Και μάλιστα αυτά τα τραγούδια είχαν έρθει πριν εγώ ξεκινήσω να γράφω. Έχω πολύ καιρό αυτά τα κομμάτια. Και διάλεξα αυτά τα τέσσερα που θα μπορούσαν να, ήταν, να είναι, είναι δικέ μου, ε, δικές μου σκέψει. Απλά ο Αλέξανδρο τα είχε καταγράψει πάρα πολύ ωραία. Γιατί για μένα είναι κορυφαίο τυπουργό. Ο Αλέξανδρο γράφει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Στη μουσική, οκ, okay, μπορεί να έχω ενστάσει κάπου. Είναι αυτό το προσωπικό κόλλημα το δικό μου που όλα κάτι μου θυμίζουν. Και ήταν και αυτό ένα λόγο που δεν είχα γράψει μέχρι τώρα. Αλλά μετά είπα: Βαριέ Παρθυνογένειε δεν υπάρχει ότι, ότι μου βγαίνει. Αλλά κυρίω η στίχη του είναι που με έκαναν να, να πω αυτό το τραγούδι δεν θα τα πω. Uh -huh, uh -huh. Τα δικό πάντω. Δηλαδή πιστεύω ότι αν τα έλεγε άλλο, θα είχαν καλύτερη τύχη. Uh -huh. και ειδικά είναι ένα ζεμπέτικο α πούμε που το έβολα τότε θα φεύγω που. Ε, είναι το μοναδικό που έχει να κάνει με τι σχέσει των δύο φίλων, που για χωρισμό μιλάει. Ε, νομίζω ότι αν το έλεγε ο Μητροπάνο, θα ήταν μεγάλο σου ξέ. Είναι όμω πολύ ενδιαφέρουσα η προσθήκη του Αλέξανδρου στο ελικό σου, γιατί έτσι δίνει, φωτίζει λίγο αυτή την πιο ερωτική πλευρά, που ίσω εσύ δεν την πολύ άγγιξε με του στίχου τη δικού σου. Και, δεν την άγγιξα καθόλου. Γιατί, να ε. σου πω γιατί. Θεωρώ ότι όταν είσαι ερωτευμένο, σιγά-σιγά να τραγούδια. Μόνο η καψούρα σε ενδιαφέρει και ο έρωτα. Όταν χωρίζει, βέβαια, εκεί θε να γράψει την Ελλάδα, αν μπορεί να τη γράψει. Αλλά. Οπότε, επειδή θεωρώ ότι το κομμάτι του έρωτα έχει καλυφθεί από άλλου συναδέλφου. Δηλαδή, όταν υπάρχει ο Άγουστο, α πούμε, σαν τραγούδι, τι ερωτικό τραγούδι να γράψει. Αυτό επειδή είναι καλυμμένο και επειδή εγώ η, η, η ανάγκη μου κυρίω ήταν να επικοινωνήσω τι δικέ μου ανησυχίε, τι κοινωνικέ. Γι' αυτό δεν ασχολήθηκα καθόλου με αυτό το κομμάτι και να σου πω την αλήθεια: Δεν νομίζω ότι δεν πρόκειται να ασχοληθώ και ποτέ. Δεν νομίζω ότι θα γράψει ποτέ ερωτικό τραγούδι. Όχι, δεν φοβάμαι να αγγίξω τίποτα. σα ίσα και πλέον Δεν έχω και πρόβλημα να παραδεχθώ δηλαδή πράγματα. Και το λέω και δημόσια. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα πριν από δύο χρόνια ότι λειτουργούσα εξαιστικά. Πριν από δύο χρόνια το κατάλαβα. Και με αφορμή κιόλα ε, τραγούδια πάλι. Τη δουλειά μου, δηλαδή, κατάλαβα το από μικρή, έτσι γράφτηκε. Άρχισα να παρακολουθώ τη Μαρία Τιλόκα που μου έκανε εντύπωση το πόσο χρησιμοποιούσε τη, τη, τη λέξη αμφιλβία κτλ. Κάτσε να δω, Μήπω συμβαίνει κάτι και συνειδητοποίησα ότι, α πούμε, ακόμα και στα παιδιά μου λειτουργούσε διαφορετικά. Αλλιώ μιλούσα στα αγόρια μου, αλλιώ μιλούσα στην κόρη μου, στη σύντροφό μου που συμπεριφερόμουν μου, και εκεί κατάλαβα, α πούμε, ότι κουβαλάω πολλά πράγματα από την πατριαρχία που μεγάλωσα και άρχισα να τα αλλάζω. Όχι, δεν έχω πρόβλημα να παραδεχτώ τίποτα. Ούτε τι αδυναμίε μου, ούτε τα καλά μου Πριν από λίγο είπα ότι με θεωρώ άθλιο τραγουδιστή, α Δεν έχω πρόβλημα να τα πω. Θα πω μικρή με τη Μάρθα Φρετζίλα. Ναι, 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 ναι. ναι, Από το βιβλίο τη Μαρία Λούκα, μια γυναίκα απολογείται. αυτή την ιδιαίτερη ιστορία τη ε, πει. Ε, μίλησε μα λίγο για αυτή την ιδιαίτερη έμπνευση που υπάρχει στο τραγούδι. Ε, κοίταξε. Άμα δεις τα, τα τραγούδια που έχω γράψει, δεν ε, έχουν κανένα στοιχείο έμπνευση φοβερό. Λειτουργούν πιο πολύ ρεπορτασιακά, με mm -hmm. αυτή την έννοια. Ε, αν εξαιρέσει, ίσω τη σκητάλη, α πούμε. Ε, εκεί την διάβασα το βιβλίο. Παρένθεση εδώ να πω το εξή. Η μουσική και αυτή που. Εν πάση περιπτώσει, καταφέρνουν να φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο δεξιοτεχνία, να ξέρετε ότι έχουν φέρει όλη τη ζωή του κάνοντα αυτό το πράγμα. Δεν έχουν κάνει τίποτα άλλο. Εγώ, α πούμε, στη ζωή μου δεν διάβασα. Δεν διάβασα λογοτεχνία. Δεν διάβασα ποιήση. Έφτασα πολύ μεγάλο για, να... για να διαβάσω, για να αγγίξω αυτά τα πράγματα και να τα κατανοήσω έτσι. Μπορεί έτσι κατά καιρού να έπεφτε κάτι στα χέρια μου, αλλά το βάθο δεν το καταλάβαινα. Και βοήθησε και ο Θανάσης σε αυτό πάρα πολύ. Όταν διάβασα το βιβλίο τη Μαρίας Λούκα που <σβού> αναφέρεται σε αυτό και περιγράφει την, τη στιγμή τη Απολογία, τη π. όλο αυτό το πράγμα μου γέννησε την, 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 την ε, ανάγκη αυτό το πράγμα να το κάνω τραγούδι και να μπορέσει να το δει κι άλλο κόσμο. Δηλαδή στην Ελλάδα είναι μια ναι, ανάγκη να μοιράζομαι αυτά τα πράγματα που θεωρώ σημαντικά. Γι' αυτόν τον λόγο γράφω τραγούδια. Μια κακοποιημένη κοπέλα <Και> από μικρή στο, στο οικογενειακό τη περιβάλλον, που mm -hmm. ζούσε σε ένα σπίτι που ο πατέρα κακοποιούσε και τη μάνα, ε, κάποια στιγμή φεύγει, καταφέρνει να φύγει από το σπίτι, ε, βρίσκεται σε μια άλλη πόλη. Γνωρίζεται με μια ακόμα κοπέλα που βλέπει για πρώτη φορά τι σημαίνει πραγματικό ενδιαφέρον να είμαι με κάποιου ανθρώπου που εννιάζονται, mm -hmm. και σε εκείνη ακριβώ τη φάση, ένα τύπο σε μια παραλία ερημική. Την πέφτει στα δύο κορίτσια για να τη βιάσει. Και αυτή την προσπάθειά τη να μυθεί το σκοτώνει. Είναι πραγματική ιστορία, όσο και αν φαίνεται σαν. τη μου. Η κοπέλα καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση, και είναι ακόμα στι φυλακέ τη Τίβα. Και διαβάζοντα αυτή την ιστορία, μου γεννήθηκε ανάγκη να γράψω αυτό το τραγούδι. Ε, την ήξερε την ιστορία, η Μάρθα. Mm. Ε, και αυτό βοήθησε πάρα πολύ, γιατί δηλαδή, όταν τη έστειλα το τραγούδι, ε, μου είπε, να την ξέρω την ιστορία και θα το πω. Δηλαδή ήταν πολύ πιο εύκολο, γιατί την ήξερε όπως και με την Ελένη την Βιντάλη όταν της είχα στείλει το τραγούδι που είπε το μοίρασμα το, το προσφυγικό ας πούμε και η Βιντάλη ξέρω ότι το έχει σαν έγνοια το ήξερα από πριν είναι γυναίκα που έτσι κι αλλιώς νοιάζεται για τον συνάνθρωπο της πάρα πολύ και όταν της έστειλε το τραγούδι δέχτηκε να το πει με μεγάλη χαρά Όταν αυτό το, το επικοινωνεί λοιπόν και φεύγει από σένα και βλέπεις μετά είτε διαβάζεις τα σχόλια είτε βλέπεις ε, κείμενα, οτιδήποτε. Ναι. Τι, τι σε σένα μετά πώς γυρνάει αυτό πάλι πίσω. Όταν παίρνει την απόφαση να εκτεθείς δημόσια πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα. Δηλαδή και για τα καλά σχόλια και για τα αρνητικά. Ε, τώρα θεωρώ ότι παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο το πότε το κάνεις αυτό. Εγώ πια είμαι μεγάλος άνθρωπος, δηλαδή 52 χρονών. Δεν μπορεί να με επηρεάσει ούτε θετικά ούτε αρνητικά κάτι. Αυτό που μπορώ να δω είναι αν έχει νόημα ή δεν έχει νόημα για μένα, τελικά αυτό που κάνω. Δηλαδή, αν κάνω μια δουλειά, βγάλεω ένα τραγούδι, και εδώ δεν το ακούει κανεί, δεν αφορά κανέναν, ε, μετά για ποιο λόγο να το ξανακάνω. Μπορώ να το γράφω, να ασχολούμαι με αυτό και να μένει σε μένα. Δηλαδή, αν κάτι δεν αφορά και τον υπόλοιπο κόσμο, οκ, okay, δεν τρέχει τίποτα, ναι, μπορώ να το ξανακάνω, αλλά να το κάνω για μένα. Ε, πήρε ε, λοιπόν θάρρο, πήρε θάρρο από την ανταπόκριση. Γιατί είναι, ήταν θερμή, ήδη από το μήλα, δηλαδή. Ε, δεν είναι όλα το ίδιο. Δηλαδή, θεωρώ ότι το μόρφο, όχι, δεν πήγε καλά. Δηλαδή, δεν είχε ανταπόκριση. Και, βέβαια, και πολύ νωρί, έτσι. Ε. Ναι, είναι πολύ νωρί. Αλλά ε, να σου πω, το σκέφτομαι τώρα και νομίζω ότι και με την κουβέντα που κάναμε πριν ήταν έτσι, πω, υπόθηκε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ο κόσμο είναι τόσο πολύ ζωρισμένο με αυτό που συμβαίνει τώρα. Ούτε θέλει να συνδυάσει τίποτα το καινούργιο με τη ζωή του. Θέλει παλιέ αναφορέ. Θέλει παλιά σίγουρα πράγματα. Οπότε είναι λίγο άβολο το να του προτείνει καινούργια πράγματα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Μπορεί στο, στο μέλλον να υπάρξει άλλη σχέση με τα τραγούδια. Άλλωστε, πολλέ φορέ στην ιστορία κομμάτια που γράφτηκαν πριν από πολλά χρόνια βρήκαν τον δρόμο του μετά από, μετά από καιρό. Ε, αλλά να σου πω την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό που με απασχολεί πολύ. Δηλαδή, αυτό που με απασχολεί εμένα είναι να, να τα επικοινωνήσω ζωντανά καταρχήν. Γιατί για μένα δεν υπάρχει ό,τι και να κάνει στο στούντιο, στο αυτό, άμα δεν μπήκε ζωντανά. Δεν έχει κανένα νόημα. Εκεί θεωρώ ότι γίνεται όλη η ιστορία. Και να αισθανθώ εγώ ωραία μέσα σε αυτό. Αυτό είναι λίγο εγωιστικό που λέω, αλλά αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Θέλω την ώρα που τα παίζω και επικοινωνώ με τον κόσμο να αισθάνομαι καλά. Όπω αισθανόμουν καλά και με τα ρεμπέτη. Αν το καταφέρω αυτό, έχει Αν όχι, βλέπουμε τι θα γίνει. Πιάνομαι πάλι από κάτι που είμαι έξω, που έλεγε για τα παιδιά σου ότι ε, ακούνε πλέον τι νέε τάσεις τη μουσική εκεί που έχει πάει, κλπ. Και, και για τα άλλα, τα popular pop, κλπ. Mm -hmm. Αν εξηγούσε στη, στην ηλικία των παιδιών σου, 16, 18, 20 κλπ., ε, τι, τι είναι αυτό το λαϊκό, τι είναι αυτό το ρεμπέτικο που δεν υπάρχει πια και έχει γίνει κάτι άλλο. Πώς, πώς το εξηγούσες, πώς ήταν παλιά. Ωραία ερώτηση. Κοίταξε, θεωρώ ότι η λαϊκή μουσική ιστορικά μέχρι ένα σημείο ακολουθούσε και εξέφραζε την κοινωνική συνθήκη. Αυτό που συνέβαινε πραγματικά στην κοινωνία. Η μεγάλη αλλαγή τα τελευταία χρόνια και με αυτό που λέμε Λαϊκό τι είναι, Λαϊκό είναι αυτό που ακούει πολλοί κόσμο, έτσι το, το δημοφιλέ. Αυτό που περιγράφει αυτή τη στιγμή αυτή η, η, αυτό το είδο μουσική που είναι πολύ έτσι, μεγάλη διασπορά, είναι μια κοινωνική συνθήκη που τη ζουν είτε ελάχιστοι είτε κανεί. Δηλαδή βλέπω τα, τα τραγούδια, α πούμε, από τη Στράπ. Περιγράφουν ένα πράγμα που αν το ζουν κάποιοι, είναι ελάχιστοι. Κι όμως το ακούει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι, εκεί, εκεί μπορείς να σκεφτείς, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί υπονομευτικά, έτσι, ότι προετοιμάζει μια πραγματικότητα που κανείς δεν θέλει να υπάρξει, έτσι. Κανείς δεν θέλει τα παιδιά του να ασχολούνται με εμπόριο και με ε, ναρκωτικά και με όπλα και με τέτοια. Απ' την άλλη μεριά, το λαϊκό τραγούδι που, της πίστας, ας το πούμε έτσι, για να το προσδιορίσουμε, ας πούμε, περιγράφει κάτι παντελώ αδιάφορο. Καψούρα, ε, δεν, δεν, ξέρω και θεματική τώρα, δηλαδή δεν αγγίζει κανείς τα πραγματικά προβλήματα και τις πραγματικές αγωνίες και ανησυχίες που έχει το μεγάλο σώμα της κοινωνίας αυτή τη στιγμή με τη μουσική που κάνει. Δηλαδή, ακόμα και στη δεκαετία του 60, το λαϊκό τραγούδι, α πούμε τον Καζατζήρι. Ένα μεγάλο του έργο, μεγάλο, μεγάλο κομμάτι του έργου, ήταν για την ξενιδιά. Ήταν κάτι που απασχολούσε. Ε, Βάλε και το πολιτικό τραγούδι μέσα, οκ, okay, μετά το 70, από εκεί και μετά τι συμβαίνει. Δηλαδή, σαν έχει αποκοπεί η παραγωγή τραγουδιού από τι πραγματικέ κοινωνικέ συνθήκε. Αυτό θεωρώ ότι συμβαίνει. Αλλά υπάρχει και κάτι ελπιδοφόρο που συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη γίνανε μάρτυρες όλοι, όπου μια πόλη ζούσε στον αστερισμό του Λέξ και πήγε και γέννησε ένα καφτατζόγλιο, υπεργέννησε. Θεϊκό. Και αυτό είναι, ό,τι, ναι, ναι. είναι ό,τι πιο ελπιδοφόρο μπορεί να, να φέρει, να βλέπεις κάτι και με αυτά που θίγει ένας καλλιτέχνης σε μια πόλη. Ο οποίο και ο Λέξ είναι, είναι 40 χρονών. ναι, ναι. Κοίταξε, αυτό που έχει καταφέρει αυτό το παλικάρι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι έχει καταφέρει να βάλει τέτοια το στόμα νέων παιδιών για μένα είναι φοβερό. Τώρα, αν αυτό το πράγμα δεν θα το πω ανησυχία, είμαι σίγουρο ότι ισχύει. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δουλεύουν μέσα. Παρένθεση για να σου πω για, για μια μεγάλη ας πούμε, κατηγορία που υπάρχει για τον χαμό που συμβαίνει σε στι σε αυλέ του θανάσει, Ότι έρχεται πολλοί κόσμο μέσα για να εκφραστεί παιδικά και τέτοια. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου. Ακόμα και αυτά τα παιδιά, που είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, κάτι θα μείνει από αυτό που Κέρδος Κέρδο θα είναι. Και σίγουρα όλα τα παιδιά που ακούν hip hop και ακούν το λέξη τώρα, κάτι θα μείνει από τα στιχάκια του. Α πούμε, ρώτησα κάποια στιγμή, πάλι θα φέρω, γιατί η μόνη μου επαφή με τόσο μικρά παιδιά είναι με τα δικά μου παιδιά. Που ρώτησα την κόρη ας πούμε, Πες μου, α πούμε, παίζουν το αγαπημένο τραγούδι. Μου είπε ένα τραγούδι του λέξη το 2017, νομίζω, ο τίτλο, και είδα τα στιχάκια και λέω: Οκ, μια χαρά είμαστε. Πολύ ωραίοι. Είστε". Οπότε Κέρδο είναι. Θεωρώ ότι αυτό που έχει κάνει αυτό το παιδί είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και συμφωνώ πολύ με το επίθετο, ότι είναι σημαντικό, και ήταν κάτι που έλειπε. Γιατί ήταν και μια νέα γενιά η οποία πολύ, πολύ εύκολα τη έγινε. Τη πέρασαν αυτό το επικίνδυνο κομμάτι από την τραπ, το ρεύμα, και ήταν σαν άπλωσε ένα χέρι, κάπω η μουσική και του λέξη και η στίχη, και αυτά, αυτά, αυτά που θίγει, και να το σώσανε. Το οποίο δουλεύει παράλληλα. Έτσι, δηλαδή μπορεί να ακούν το λέξ και να ακούν και το άλλο. Για να είναι συμβατή ενδεχομένω με την παρέα. Αλλά το άλλο περνάει, ακούγεται και φεύγει. Ενώ αυτός ξέρουν τα λόγια και τα, τα σκέφτονται πολύ. Είχε πει ότι τα παιδιά που βρίζει είναι μόνη σου Ελπίδα και είδαμε αυτά που έγιναν πριν από κάποιου μήνε. Όντω αυτό είναι. Ότι τα παιδιά αυτά τα οποία. Όπω είπαμε, θα μπορούσα άνετα να μιλάμε τώρα για κάτι πολύ δυσάρεστο και να γράφουμε ημερομηνίε και να, ήταν, να έχει μείνει στην ιστορία με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Δεν έγινε αποτύχει. Τι συμβαίνει. Όχι μόνο αποτύχει. Δεν, έγιναν, ε, δεν έγινε γιατί τα παιδιά που ήταν οι διοργανωτέ αυτή τη συναυλία συμπεριφέρθηκαν πιο όρημα από πάρα πολλού επαγγελματίε. Σε αντίθεση με αυτά που διάβασα την επόμενη μέρα από μεγάλο αριθμό ε, συναδρόγων μας που έλεγαν ότι καλώς διακόπηκε η συναυλία, καλώς έγινε αυτό που έγινε γιατί ό,τι μπορείς να φανταστείς από ότι ενοχλούσαμε το νοσοκομείο μέχρι το ότι δεν έπρεπε να πάμε να, να παίξουμε εκεί πέρα γιατί είναι χώρος μόρφωσης ή δεν έπρεπε να πάμε να παίξουμε εκεί πέρα γιατί ξέραμε ότι είναι τα ΜΑΤ και αυτό που θέλω να πω ότι μπορεί να είναι ο καθένας ό,τι θέλει εννοείται, μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει μπορεί να, 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 να σκέφτεται ό,τι θέλει. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση χτυπήσαν τα παιδιά μας. Ο κόσμος που ήταν εκεί μέσα ήταν τα δικά μας παιδιά. Αυτά κι Οπότε μπορείτε να είστε ό,τι θέλετε. Το τι να μην είστε δεν μπορώ να το πω γιατί είναι αντιλοπτικό. <laughs> Δημήτρης ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.